αυτός είναι ο Τζον Κουντούρης, μαθητής της ΓΑΜΑ Λυκείου, σε χρέη βοηθού στο εργαστήριο της Smart Chemistry. Κατάφερα και έκλεψα λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του, αφού με το διάβασμα που ρίχνει δεν προλαβαίνει ούτε να διασκεδάσει, ούτε να έχει κοπέλα, ούτε να κοιμηθεί σαν άνθρωπος. Μόνο σαβόδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το πείραμα της Smart Chemistry. Έγινε μια κλήρωση και επιλέχθηκα εγώ από τους 51 μαθητές του χημικού μου. Νιώθω πολύ τυχερός. Δεν έγινε καμία κλήρωση για την επιλογή του μαθητή. Επέλεξα το Γιάννη επειδή πληρώνει τα περισσότερα λεφτά στο ιδιαίτερο. Κέρδισε τη συμμετοχή του σε αυτό το πείραμα της Smart Chemistry με το σπαθί του. Αγαπητέ μου θεατάκο, όπως τα είδες και από τον τίτλο του βίντεο, γιατί δεν έχεις ρίξει μεθανόλη στα μάτια σου, σήμερα ο Γιάννης θα πραγματοποιήσει την αντίδραση του θερμίτη. Ο θερμίτης που θα παρασκευάσει ο Γιάννης αποτελείται από οξείδιο του σιδήρου 3, Fe2O3 και οξείδιο του σιδήρου 2, FeO, την κοινή σκουριά δηλαδή, και σκόνη αλουμινίου Al. Αναμειγνύοντας καλά αυτά τα δύο συστατικά στη σωστή αναλογία, έχουμε τον θερμίτη, έτοιμο να προσφέρει το δικό του σόου. Ο θερμίτης είναι ένα μείγμα που χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία, στην ένωση σιδηροδρομικών γραμμών, στην καταστροφή πυρομαχικών, σε εμπριστικές βόμβες και αυτά με τη μετάφραση του Wikipedia. Μεταφερόμαστε σε έναν γειτονικό ερημικό δρόμο για την εκτέλεση του πειράματος, γιατί η μάνα μου δεν με αφήνει να ξανακάνω πείραμα στην αυλή της, αφού κατά καιρούς έχω εξαπολύσει κάμποσες δηλητηριώδεις χημικές ουσίες στο περιβάλλον του σπιτιού. Η αντίδραση του θερμίτη είναι μια οξυδοαναγωγική αντίδραση απλής αντικατάστασης που παράγει σίδηρο Φε και οξύδιο του αλουμινίου Al2O3, ενώ παράλληλα εκλείονται τεράστια ποσά θερμότητας. Την ώρα της αντίδρασης η θερμοκρασία αγγίζει τους 2.500 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περίπου τη μισή θερμοκρασία από αυτήν στην επιφάνεια του ήλιου. Γι' αυτόν τον λόγο ο Γιάννης έχει έρθει προετοιμασμένος. Όλα είναι έτοιμα τώρα, είναι η σειρά του θερμίτη να αντιδράσει. Η χημική εξίσωση της απολαυστικής αντίδρασης που μόλις παρακολούθησες είναι η εξής. Η αντίδραση πήγε καλά. Ο Γιάννης ανταπεξήλθε στις απαιτήσεις του πειράματος, αλλά αυτό που με ευχαρίστησε περισσότερο είναι ο ενθουσιασμός που έδειξε κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του πειράματος. Φάνηκε να το καταχάρηκε και για μένα αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα κιόλας. Οκ. Απλά βάλαμε φωτιά σε κάτι σκόνες. Σιγά το πράγμα. Περίμενα κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Έχασα το απόγευμά μου χωρίς λόγο. Αυτό ήταν το πείραμα της αντίδρασης του θερμίτη. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν δεν σου άρεσε, στείλε μου το δικό σου βίντεο να δούμε ποιο είναι καλύτερο. Είμαι ο Δημήτρης. Αυτός είναι ο μαθητής μου ο Γιάννης. Τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο της Smart Chemistry.